Ας υποθέσουμε πως είσαι νέος γονιός και έχεις ένα μικρό παιδί ή μικρά παιδιά και ετοιμάζεσαι να το πας μία βόλτα είτε στην παιδική χαρά, είτε σε ένα φιλικό σπίτι, είτε σε κάποιο πάρτι, είτε να το πας κάπου στη φύση να περπατήσετε, να κάνει βόλτα κτλ. Κτλ. Σίγουρα έχεις φροντίσει να πάρεις μαζί σου νερό, κάποιο φρούτο, κάποια λαξιά, μωρομάντιλα κτλ. Κτλ. Μήπως όμως ξέχασες να πάρεις μαζί σου για το παιδί σου ή για τα παιδιά σου ένα φαρμακείο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως νέοι γονείς να έχουμε πάνω μας ένα μικρό φαρμακείο για τα παιδιά μας. Το μόνο σίγουρο με τα μικρά παιδιά είναι πως θα τρέξουν, θα παίξουν και κατά πάσα πιθανότητα θα χτυπήσουν. Ευτυχώς τις περισσότερες φορές μιλάμε για μικροεκδορές ή κάποια εκδαρσίματα λίγο στον αγκώνα ή στο γόνατο κτλ. Κτλ. Έχοντας μαζί σου ένα φαρμακείο, το κέρδος θα είναι τριπλό. Πρώτον, και πάρα πολύ σημαντικό, θα χαρίσεις το παιδί σου αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από τους γονείς του. Δηλαδή το αίσθημα της ασφάλειας. Ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πως ο πατέρας του ή η μητέρα του ή ο παππούς του ή η γιαγιά του μπορούν να το φροντίσουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι, αυτό αυτομάτως λειτουργεί ψυχολογικά πάρα πολύ καλά για το παιδί. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, τα μικρά τα παιδιά ενδιαφέρονται, θέλουν να φάνε όταν πεινάνε, να κοιμηθούν όταν νιστάζουν και επίσης θέλουν να νιώθουν ασφάλεια, να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο τους παρέχει ασφάλεια, να νιώθουν ασφάλεια. Έχοντας λοιπόν ένα φαρμακείο μαζί σου, το οποίο είναι πάρα πολύ φτηνό, εντάξει αυτό είναι λίγο μεγαλούτσικο, υπάρχουν πολύ πιο μικρά, των 10 ευρώ, θα προσδώσεις στο παιδί σου το αίσθημα της ασφάλειας. Δηλαδή θα ξέρει πως αυτός που είναι μαζί του, ο ενήλικας, μπορεί να το φροντίσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται ο δεύτερος λόγος, το δεύτερο κέρδος σου θα είναι να το φροντίσεις, να του βάλεις λίγο πεντατίνι, κάποια γάζα ή κάποιο χάνζαπλαστ σε περιπτώσεις ελαφριών χτυπημάτων αναφέρομαι. Και εννοείται το τρίτο το κέρδος αφορά τρίτα πρόσωπα. Μπορείς να παρέχεις κάποιες ελάχιστες πρώτες βοήθειες σε κάποιο παιδί το οποίο μπορεί να χτυπήσει και να μην είναι δικό σου, δεν έχει σημασία, να είναι το παιδί κάποιου άλλου ή κάποιου φίλου σου ή κάποιας φίλης σου. Οπότε λοιπόν, πριν πας κάπου βόλτα με το παιδί σου, οπουδήποτε, είτε στην παιδική χαρά, είτε σε κάποια ταβέρνα, είτε σε κάποια εκδρομή, είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι, ότι οπουδήποτε, δεν είναι κακό να έχεις μαζί σου ένα φαρμακείο. Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά φαρμακεία, τα οποία είναι στο μισό μέγεθος από αυτό, κοστίζουν ελάχιστα, το βάρος τους δεν είναι κάτι σημαντικό, οπότε πέρα από το νερό, το φρούτο, την αλαξιά, τα μωρομάντιλα και όλα αυτά τα πράγματα που θα έχεις σίγουρα μαζί σου, αν έχεις και ένα φαρμακείο θα κερδίσεις τριπλά.